και την τιμή σήμερα να γίνω δεκτός από τον πρόεδρο του Γκαμπόν εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο. Ήταν για μένα μια μεγάλη χαρά και μια μεγάλη ευκαιρία, διότι είμαι ο πρώτος Έλληνας υπουργός που επισκέπτεται την χώρα αυτή. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τους τομείς συνεργασίας μεταξύ του Γκαμπόν και της Ελλάδας. Καταρχήν στα ζητήματα του δικαίου της θάλασσας και της ασφάλειας των θαλασσίων συγκοινωνιών. Στα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, στα οποία τον Γκαμπόν είναι ιδιαίτερα ενεργό. Έχει πάρα πολλά δάση τα οποία προστατεύει και ένα τεράστιο πληθυσμό ελεφάντων, τον οποίο επίσης προστατεύει, αλλά και σε ζητήματα επενδύσεων και βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στα θέματα αντιμετώπισης του COVID-19. Ως γνωστόν, μετέφερα 150.000 εμβόλια από την Ελλάδα. Τέλος, υπέβαλα στον Πρόεδρο την πρόσκληση της Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίας Σεκλαροπούλου, να μας επισκεφθεί στην Ελλάδα. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί με περιμένει μια έκπληξη, διότι ο Πρόεδρος έχει επισκεφθεί την πατρίδα μου, την Κέρκυρα και τους Παξούς, εδώ και κάποια χρόνια με την οικογένειά του. Ελπίζουμε λοιπόν να τον ξαναδούμε. Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Γκαμπόν είναι σχέσεις αναπτυσσόμενες. Όμως έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέρον και γόνιμο κοινό έδαφος για να αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις. Είτε στην προστασία του περιβάλλοντος, είτε στην θαλάσσια ασφάλεια, είτε στις επενδύσεις. Επίσης, δεν πρέπει να αγνοήσουμε ότι το Γκαμπόν είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει εκλεγεί. Αναλαμβάνει από το 2022, η Ελλάδα υποστήριξε αυτή την εκλογή. Και σε αυτό λοιπόν το επίπεδο της διεθνούς νομιμότητας και του δικαίου της θάλασσας υπάρχει τεράστιο έδαφος συνεργασίας.